Καλημέρα παιδιά, μου ζητήσατε να κάνουμε ένα βίντεο να παρουσιάσουμε το αυτοκίνητο, τους χώρους, τέλος πάντων ποιο μοντέλο έχω και πόσο ευχαριστημένος είμαι από τα αμάξια, εφόσον τώρα το έχω 4 χρόνια. Έξοδα, συντήρηση, τα πάντα. Πρώτα θα προχωρήσουμε από την παρουσίαση του αυτοκίνητου. Το αμάξι είναι CLA45 AMG, ημέρα κατασκευής το 2016 το Φεβρουάριο, πρώτη άδεια κυκλοφορίας το 2016 Απρίλιο, άδεια κυκλοφορίας σε μένα. Το αμάξι είναι 1991 κυβικά εκατοστά, 381 ύπους, 0-100, 4,1 δευτερόλεπτα. Θα σας παρουσιάσω πρώτα το ταμπλό του εδώ μέσα, το τι έχει, τις λειτουργίες του, το μενού του. Το μενού του μπορείς να συνδέσεις εδώ πέρα το τηλέφωνο σου. Έχει διάφορες ρυθμίσεις με το Bluetooth. Μπορείς να το συνδέσεις, να παίρνεις αυτόματα τηλέφωνο, χωρίς να χρειάζεται να κρατάς το κινητό στο χέρι. Πέρα από αυτό, βάζεις τη μουσική σου, συνδέσεις, βάζεις online μουσική. Ράδιο, μπορείς να ακούσεις ράδιο, όποιο σταθμό θέλεις. Εντάξει, εδώ στη Γερμανία έχουν τους δικούς σταθμούς. Επίσης, μπορείς να μπεις εδώ στο μενού του αυτοκινήτου, να ρυθμίσεις φωτισμούς και οτιδήποτε σου αρέσει και τρόπο οδήγησης, μετάδοσης, τα πάντα, όπως αρέσει εσένα, να μπορείς να οδηγάς το αυτοκίνητό σου. Και εδώ στην άκρη είναι το ναύι σου. Βάζεις την οδό σου και σε πάει. Εδώ έχει, υπάρχει το air condition, η αραγωγή του, ο αέρας του, η ένταση, το κρύο, το ζεστό. Εδώ το μενού με κουμπί, για να μπορείς να μπαίνεις άμεσα στο μενού που θέλεις. Η SD κάρτα που είναι, την αναβαθμίζεις στο ίντερνετ και δεν χρειάζεται να πληρώσεις. Είναι εδώ το ναύι του αυτό, σε αυτή εδώ την κάρτα, όλη η αναβάθμιση. Το αμάξι είναι περιορισμένο στα χιλιόμετρα, κλειδωμένο στα 260. Πέρα από αυτό το καντράν γράφει 320 χιλιόμετρα. Μέχρι τα 300, αν το ξεκλειδώσεις, τα πιάνει το αυτοκίνητο. Στα 261 χιλιόμετρα έχει κόφτη. Αν και η εταιρεία, αν και η Mercedes λέει στα 250 όριο ταχύτητας. Για να περνάει από τους ευρωπαϊκούς νόμους, χαρτιά και τέτοια. Η χώρα του είναι αυτή εδώ. Σταχτοδοχείο, αναπτήρα. Δεν καπνίζουμε εμείς, δεν μας χρειάζεται και δεν θα καπνίζουμε και στα μάξι. Δύο ποτηροθήκες και ένα χώρο εδώ μέσα για διάφορα πράγματα. Έχει μια θύρα για φορτώνεις το κινητό σου και μια θύρα για να μπορείς να στέλνεις τα δεδομένα σου στο μενού, στην οθόνη του αυτοκινήτου, με καλώδιο USB, όπως έχουμε όλοι μας. Ή μπορείς να αφήσεις τα γυαλιά σου. Εδώ υπάρχει και μία ακόμα θήκη για γυαλιά. Έχει πλαγιοφανέρες μπρος πίσω, δεξιά αριστερά, τα φώτα του. Εδώ είναι το τηλέφωνο, το SOS που σας έλεγα προχθές, ότι αν πάθεις κάποια βλάβη μπορείς να πάρεις τηλέφωνο. Η χώρη του έχει και ένα ντουλαπάκι εδώ. Δεν είναι τόσο ευρύ χώρο, βάζεις κάποια πράγματα, τα χαρτιά σου, το πορτοφόλι σου. Δύο σκιάδια εδώ πέρα, ένα οδηγού, ένα συνοδηγού. Από ό,τι βλέπετε, στο μπροστά μέρος κάθεσαι άνετα. Τα χέρια πρέπει να είναι σε αυτή εδώ την θέση, αφού ακουμπάει ο αγκώνας εδώ πέρα, ο καρπός στο τιμόνι. Είναι λυγισμένα ελαφρώς, δεν είσαι εδώ, είσαι εδώ. Το ύψος είναι πάρα πολύ αρκετό και καλό. Ευρύχωρο, σε αγκαλιάζει το κάθισμα καλά, είναι τύπου bucket. Αυτή είναι η χώρη
στο μπροστά μέρος του αυτοκινήτου. Η οδήγησή του είναι πάρα πολύ καλή. Όταν αλλάζει τα προγράμματά του στο comfort, είναι απλό το αυτοκίνητο, απλό στην οδήγηση, μαλακό η χαρτογράφηση του κινητήρα, αλλά άμα πατήσεις τον γκάζι, παρόλο που το έχεις στο πρόγραμμα αυτό, άμα χουφτώσεις τον γκάζι δυνατά με το πόδι, θα δώσει εντολή να ξεκλειδώσουν τα άλογα. Στο σπορ έχει κάποιες έξτρα αναβαθμίσεις ο κινητήρας, και το τιμόνι και οι αναρτήσεις και όλα. Στο Super Sport ξεκλειδώνει εντελώς, γίνεται όλα τα περιοριστικά ασφάλεια παραμέτρου, όλα βγαίνουν, όπως και εδώ το off on είναι το ESP που λέμε, για να σε κοντρολάρει το αυτοκίνητο στις στροφές. Όλα αυτά τα απενεργοποιεί το Super Sport και το αμάξι γίνεται ένα υπερόπλο, γίνεται όλα τα άλογα μπαίνουν σε ισχύ, η χαρτογράφηση γίνεται πάρα πολύ νευρικό το αυτοκίνητο και ο ήχος του και όλα αλλάζουν. Πιο λίγες κινήσεις στο τιμόνι, γιατί η κρεμαριέρα γίνεται πιο αποτελεσματική, πιο κοφτές κινήσεις, πιο εύκολες εισόδους στις κλειστές στροφές. Γίνεται ένα σπόρο αυτοκίνητο και δεν χρειάζεται τίποτα. Είναι σπόρο αυτοκίνητο. Πάμε λίγο να δείτε τους χώρους πίσω, πως μπορείς να κάτσεις ένας στο ύψος το δικό μου, 1,73 ύψος έχω, αν κάνει για οικογένεια. Εγώ στο δικό μου το ύψος κάθομαι άνετα. 1,73 σας είπα ότι είμαι στο ύψος μου. Για δύο άτομα στο ίδιο μέγεθος το δικό μου είναι άνετο. Τώρα αν έχετε παιδιά, υπάρχει και φυσικά και μεσαία θέση, αλλά τόσο για ταξίδι στη μέση είναι κάπως, δηλαδή τρία άτομα μεγάλοι θα είναι κάπως δύσκολο, αλλά για τρία παιδιά είναι εύκολο, δηλαδή είναι άνετο. Δύο μεγάλοι όμως σαν και εμένα για μια πολύ ωραία διαδρομή είναι ευχάριστο. Βλέπετε, έχω απόσταση τα πόδια μου από τον μπροστινό το κάθισμα. Ανάλογα ο οδηγός, άμα είναι πιο μεγαλόσιμος, μπορεί να έρθει και άλλο πίσω. Η μέση μου ακουμπάει εδώ. Τα σέρβις του, παιδιά, είναι... Κάθε χρόνο χρειάζεται σέρβις στο αυτοκίνητο, αλλά είναι ακριβά στη τιμή. Έχουν κάποιο κόστος. Όντως, τα supercar είναι τσιμπημένες οι τιμές τους. Τώρα αν φανταστείτε λάδια, θα σας δώσω ένα παράδειγμα, λάδια Motor και λάδια Sasman, 1180 ευρώ, μαζί με εργασία εννοείται. Είναι ακριβά τα λάδια τους, ακριβές μάλλον οι υπηρεσίες τους. Αν θα θέλετε και κάποια έξτρα εργασία που μπορεί να χρειάζεται το αυτοκίνητο, αν καταλαβαίνετε ότι τα κόστη είναι πάρα πολύ ψηλά. Η συντήρησή του είναι μια φορά το χρόνο ή κάθε 15.000 χιλιόμετρα, ανάλογα ποιο θα έρθει πρώτο. Σαν καινούργιο αμάξι η αντιπροσωπεία δίνει 2 χρόνια εγγύηση. Μετά από αυτό η έξτρα εγγύηση για το συγκεκριμένο μοντέλο, δηλαδή να αγοράζεις πλήρη εγγύηση για κάθε χρόνο, στοιχίζει 1.625 ευρώ. Είναι ένα σεβαστό ποσό, αλλά σε περίπτωση που σας βγάλει κάποια βλάβη, ταξίζει τα λεφτά του.